Το πω έτσι, γιατί καταλαβαίνεις. Τι λέγαμε. Α, ναι. Ήμασταν έτοιμοι να πούμε για τον Δημήτρη Γκαρίζο και την Άννα Πελεβίτς. Ναι, είναι ζευγάρι. Τα παιδιά μου. Άκου να δεις. Πώς έχουν τα πράγματα. Το γιου το αποκάλυψε έτσι και τους θέλει να είναι μαζί και μάλιστα εδώ και ένα μήνα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σήμερα μίλησε μέσα από την εκπομπή. Και φοβάμαι να ακούσω τι έχει να πει. Και θέλεις να ακούσεις. Για πάμε. Άννα Πρέλεβιτς, Δημήτρης Ουγγαρέζος. Νέοι, ωραίοι και πολλά υποσχόμενοι, φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει πιο κοντά, αφού, σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού You, οι δυο τους είναι ζευγάρι. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του περιοδικού, η πρώην στάρ Ελλάς και ο παρουσιαστής είναι μαζί εδώ και ένα μήνα. Το ειδήλιο ξεκίνησε όταν η Άννα περνούσε από κάστινγκ στο Μέγκα, διεκδικώντας μία θέση στο πάνελ, όμως, αντί για αυτή, κέρδισε μία θέση στην καρδιά του γοητευτικού Δημήτρη. Και μπορεί η όμορφη Άννα να χώρισε πριν από μερικούς μήνες από τον Δημήτρη Χαριτόπουλο, με τον οποίο διατηρούσε 6 χρόνια σχέση, ωστόσο, ο έρωτας με έρωτα περνάει. Και έτσι, ο φτερωτός Θεός εμφανίστηκε ξανά στο πρόσωπο ενός άλλου Δημήτρη, και συγκεκριμένα στον Δημήτρη Ουγγαρέζου. Σύμφωνα με τα όσα γράφονται στο περιοδικό, οι δύο παρουσιαστές έχουν επιλέξει να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, ωστόσο, οι φήμες περί New Love in Town άρχισαν να γίνονται όλο και πιο έντονες μετά από την κοινή συμμετοχή του Δημήτρη και της Άννας στο τελευταίο βίντεο κλιπ των hashtag. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε σήμερα το πρωί μέσα από το πρωινό του Μέγκα, χωρίς να διαψεύδει τα όσα γράφτηκαν. Το περιοδικό You που κυκλοφορεί. Ναι. Λέει ότι εδώ. Λέει ότι εδώ και ένα μήνα. Ναι. Το βλέπω. Βγαίνεις με την Άννα την Πρέλεβιτς. Θέλω να το χειροκροτήσω. Εάν συμβαίνει αυτό. Τρελάθηκε και ο Γιώργος Ολόλας ο πειρατέρα τα γρεβενά. Εάν συμβαίνει αυτό, εγώ θα ρίξω τρελό χορό στο γάμο. Και εγώ. Είναι από τα καλύτερα παιδιά. Η Πρέλεβιτς. Εγώ δεν ξέρω. Δεν έχω. Συγγνώμη, θα ρωτήσω. Το διαψεύδεται για τον καλύτερο. Δεν μιλάω. Ούτε το διαψεύδω, ούτε το επιβιώνω. Δεν μιλάω για αυτά. Τη σχέση του Δημήτρη με την Άννα αποκάλυψε εμέσως πλην σαφώς και ο κολλητός του φίλος Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος τον κάρφωσε με ατάκα φωτιά που αφορούσε στον μπαμπά της Άννας Πρέλεβιτς, τον γνωστό μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλεβιτς. Πες, είναι αλήθεια αυτό. Τι? Αυτό. Απλά θέλω να πω. Μη! Απλά θέλω να πω πρέπει να προσέχουμε όταν οι μπαμπάδες από κοπέλες είναι 2 μέτρα 120 κιλά. Α, σωστό, για αυτό. Ναι, αλλά την παιδί δίνουμε, το καλύτερο παιδί. Χωρίς μπαμπάδες πρέπει να σεβόμαστε τις κοπέλες. Γι' αυτό δεν μιλάμε ποτέ για τέτοια θέματα. Ναι, αλλά θα ήταν άδικο να μην το πούμε αυτό, έτσι. Αφού υπάρχει δημοσίευμα. Για να το δω, δείξτε δημοσίευμα. Εγώ θα το διαβάσω. Εγώ λέω να μην μιλήσει, να μην το μάθει. Διάβασε, διάβασε. Παιδιά, σας είπα, δεν μιλάω γι' αυτό. Τέλος. Λοιπόν, είναι δύο τα τεινά εδώ πέρα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ούτε διαψεύδει, αλλά ούτε και λέει ναι, είμαστε μαζί. Μ' αρέσει η στάση του, αντρίκιος, γιατί ένα μήνα τώρα αν είναι μαζί, που καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Βέβαια, από την άλλη έρχεται ο Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εσείς θεωρείτε ότι τελευταία είναι αυθόρμητα. Εγώ έχω μείνει σε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Στη συγκεκριμένη παρέα μπορεί, γιατί αν θυμάσαι. Να σας πω κάτι, παιδιά, τώρα. Συγγνώμη, αλλά θα το πω. Γιατί μερικές φορές το δίκαιο και το άδικο με πνίγουνε. Υπήρξε μια περίοδος όπου εσείς η Χριστίδου έκανε πρωινό. Και η κοπέλα μπορεί να αναφερότανε πεταχτά και πολύ έτσι γενικά και αόριστα σε πτυχές της προσωπικής της ζωής και την ξεσκίζαν σαν τα κοράκια. Ότι πουλάει τον εαυτό της, ότι πουλάει την οικογένειά της. Άλλοι έχουν γεννήσει μέσα στα πλατό και δεν έχουν αγγιχτεί ποτέ για αυτό το θέμα. Δεν έχουν πουλήσει ποτέ την προσωπική του ζωή και δεν έχουν ποτέ αναφερθεί στα προσωπικά τους. Έτσι, που υπήρξαν για περίοδο που ξέραμε τα πάντα για τηλεοπτικά πρόσωπα. Και τώρα έρχονται πάλι άλλα τηλεοπτικά πρόσωπα και βγάζουν στο τραπέζι θέματα που αφορούν στην προσωπική του ζωή. Γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση και κάποια πρόσωπα πραγματικά τα στείνουν στον τοίχο και λένε όπως καλή ώρα εσείς
και σε κάποια άλλα, ας πούμε, είναι πολύ φυσιολογικό το να γίνεται θέμα σε μια εκπομπή προσωπική ζωή ενός από τους συντελεστές της εκπομπής. Επειδή δεν μπορούν προφανώς να αγγίξουν κάποια πρόσωπα, υπάρχει έτσι ένα μυστικό κώδικα, ένα κοινό μυστικό. Εγώ θέλω τώρα να δω, εάν θα σχολιάσει κάποιο από τους τηλεκριτικούς. Εγώ θέλω πραγματικά να δω αν θα σχολιάσει κάποιο από τους τηλεκριτικούς, τον Δημήτρη και την εκπομπή του Μέγκα, που κάνανε μια αναφορά αρκετά μεγάλη σε διάρκεια, έτσι, για τα προσωπικά που γράφονται στο. Το πρώτο πρόσωπο που στο περιοδικό. Παιδιά, φέτος η Ελισάβετ Πανού. Μισό λεπτό. Ο Δημήτρης δεν πήρε θέση. Η Ελισάβετ Πανού, που ανέφερες τώρα, μίλησε για τα προσωπικά της και άνοιξε την ψυχή της για το τι της είχε συμβεί. Είναι δύο διαφορετικά βέβαια, πράγματα. Βέβαια, το ίδιο, τα δύσκολα, αν θυμάστε, μπορεί να ήταν του Άκη Πετρετζίκη. Έτσι είχαν προδώσει και τη δική του σχέση με την Τέλη Πέτση. Πάλι, οι φίλοι παιδιά, του. Βέβαια, από τη στιγμή που έχουμε τα. Που έχουμε τα ζευγάρια και έχουμε παντρεμένους στο πλατό και χορεύουν άλλοι στριπτίζ, άλλοι τσιφτετέλια, άλλοι μας λένε τι κάνανε χθες το βράδυ, τελείωσε το θέμα. Τι με κοιτάτε έτσι, έτσι. Πανικά. Έλα, έλα μέσα. Τεράς. Ελεονόρα, γύρω να δούμε και το μαλλί σου σήμερα. Έλα, ναι. Δείξτε το μαλλί μου, παρακαλώ, πάρα πολύ που είναι